σε έναν πυρηνικό πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές. Επομένως, μια τέτοια αντιπαράθεση δεν πρέπει ποτέ να πυροδοτηθεί. Αυτή είναι η βασική θέση του χαιρετισμού που απίφθινε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στους συμμετέχοντες της 10ης διάσκεψης αναθεώρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε και τα εξής: «Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν νικητές στον πυρηνικό πόλεμο και ότι δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί και επομένως δεσμευόμαστε για ίση και αδιαίρετη ασφάλεια για όλα τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε περαιτέρω ότι στον μισό αιώνα της ύπαρξής της η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων έχει γίνει βασικό στοιχείο του διεθνούς συστήματος ασφάλειας και στρατηγικής σταθερότητας. Τόνισε επίσης ότι οι υποχρεώσεις της μη διάδοσης, του αφοπλισμού και της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας συνάδουν πλήρως με τα συμφέροντα τόσο των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, όσο και για αυτά που δεν διαθέτουν.